Λοιπόν, σε πείσμα σας, σε πείσμα τους, σε πείσμα των, ο Άδωνης Γεωργιάδης, που είναι στην τηλεφωνική μας γραμμή, πριν από μερικές μέρες, έβαλε τις υπογραφές, πέρασε στη Lambda Development και ουσιαστικά από εδώ και πέρα παίρνουμε μπρος για τα καλά. Καλημέρα κύριε Υπουργέ. Καλημέρα, ευχαριστώ πολύ την πρόσκληση. Λοιπόν, σε τι κατάσταση είμαστε, ποιο είναι το χρονοδιάγραμμα, τι έχουμε πετύχει μέχρι τώρα, τι υπολείπεται? Για ποιο από όλα τα θέματα μιλάμε? Για τώρα. Το ελληνικό μιλάω πάντα. Το ελληνικό τελείωσε. Προχώρησε. Το ελληνικό έχει ξεκινήσει. Από εδώ και μπρος η εταιρεία Lambda, η οποία κατέβαλε την Παρασκευή στο ελληνικό δημόσιο 300 εκατομμύρια με τριτά και 340 εκατομμύρια σε εγγυητική επιστολή. Ή τη λέει στο σύνολο 640 εκατομμύρια. Αγόρασε το οικόπεδο, α πούμε έτσι, το χώρο. Mm-hmm. Και ξεκινάει την ανάπτυξή του. Η πρώτη φάση, το κυρίως μέρος του έργου, θα έχει ολοκληρωθεί μέχρι το 2025. Θα περιλαμβάνει 4 ξενοδοχεία, 5 άστερα. Θα περιλαμβάνει μαρίνα, παραλία, πάρκο, κατοικίες, μολ, ενιδρίο, αθλητικούς χώρους, ό,τι μπορεί να φανταστείτε. Έχει να κάνει κάτι το ελληνικό δημόσιο από εδώ και πέρα ή απλά κάθεται και παρακολουθεί? Να παρακολουθεί την επένδυση και να εκδίδει τις οικοδομικές άδειες. Ποιες άλλες είναι οι μεγάλες επενδύσεις οι οποίες εκκρεμούν στην Ελλάδα σήμερα? Δηλαδή, βάλαμε το ελληνικό, οκ, το βάλαμε στην άκρη πλέον. Το αφήνουμε. Μπορούμε να πούμε ότι πλέον πάει στον αυτόματο πιλότο το ελληνικό? Δεν υπάρχει θέμα αυτόματο πιλότο. Ένα τέτοιο τόσο μεγάλο έργο δεν μπαίνει ποτέ στον αυτόματο πιλότο. Σας είπα, συστήσαμε ειδικό γραφείο ελληνικού στο Υπουργείο Περιβάλλοντος για να μπορούμε να επιταχύνουμε την έκδοση των οικοδομικών αδειών. Και είναι εκεί και λειτουργεί. Και από εκεί πέρα θα παρακολουθεί το ελληνικό δημόσιο την εξέλιξη του έργου και θα δούμε και τι θα κάνει το ελληνικό δημόσιο στο κομμάτι της γης που θα του είναι δικό του, που είναι κοινό του δηλαδή, και ανοίξει το δημόσιο. Από εκεί έχουμε να κάνουμε διάφορα πράγματα. Όπως? Δεν πάντα ανακοινώσω τώρα. Εγώ θα ανακοινωθούν επισήμως. Περίπου τι σκεφτόμαστε δηλαδή? Ο χώρος θέλουμε να αναδειχθεί πολλαπλώς και υπέρ των πολιτών και να δώσουμε και μία αίσθηση ότι το ελληνικό δεν είναι ένα χώρο μόνο για τις ελίτ. Αυτό είναι πολύ ωραίο. Υπάρχουν ελίτ, κύριε Γεωργιάδη? Δεν ξέρω αν υπάρχουν, δεν πολύ πιστεύω πολύ εγώ στον όρο ούτως ή άλλως. Λοιπόν, βλέπω τώρα στην οθόνη, ακριβώς μπροστά μου, μία απόφαση να δοθεί ένα κίνητρο 150 ευρώ στους νέους κάτω των 25. Ξεκινώντας από εκεί, θα ήθελα να μας πείτε ποια είναι η σκοπιμότητα της συγκεκριμένης απόφασης, αλλά επίσης πόσο φοβόμαστε τώρα την λεγόμενη τέταρτη μετάλλαξη ή τέλος πάντων την επαναφορά αυτής της κακής πραγματικότητας που λέγεται υψηλό οικοφορτίο στην κοινωνία μας μετά το καλοκαίρι. Και πόσο τώρα το φοβόμαστε αυτό? Το κίνητρο έχει δοθεί διότι στις ηλικιακές αυτές ομάδες είναι η πιο κρίσιμη ηλικία για τη μεταδοτικότητα του ιού. Δηλαδή στους ασυμπτωματικούς λεγόμενους φορείς, οι 9 στους 10 είναι σε αυτές τις ηλικίες. Αν λοιπόν καταφέρεις να μπλοκάρεις τη μετάδοση του ιού σε αυτές τις ηλικίες, έχεις πραγματικά κάνει ένα πολύ μεγάλο βήμα μπρος. Αποφασίστηκε λοιπόν αυτό το είδος το κίνητρο για να πάνε αυτές οι ηλικίες με μεγαλύτερη ταχύτητα να εμβολιαστούν. Κατά τα άλλα, φοβόμαστε ότι πρόκειται να βρεθούμε ενώπιον ακόμα μιας έτσι πολύ δύσκολη κατάσταση. Κοίταξε, αγαπητέ. Διότι το πρόβλημα είναι αυτό ότι. Ο φόβος γενικώς ως λέξη δεν μου αρέσει. Mm-hmm. Ναι, αλλά ο φόβος φυλάει και τα έρμα. Να ανησυχούμε, αλλά θα ήμασταν και παράλογοι αν δεν ανησυχούσαμε. Αυτή τη στιγμή η μετάλλαξη τύπου ΔΕΛΤΑ είναι παρούσα. Όλοι οι επιστήμονες προειδοποιούν για τη μεταδοτικότητά της. Βλέπετε, είναι το πρώτο θέμα στη συζήτηση κορυφής του Παρασκευή στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Είναι ο λόγος που η Μεγάλη Βρετανία δεν έχει ανοίξει τα σύνορά εδώ και 1,5 μήνα και έχουμε ήδη καθυστερήσει πάρα πολύ. Το να πούμε τότε ότι μα διαφορούμε γι' αυτό θα τα ήμασταν εκτός από ποιο χρόνο. Ποιες είναι οι προκλήσεις οι οποίες τίθενται ενώπιον μας αναπτυξιακά σε σχέση κιόλας με όλη αυτή τη δυσκολία που ακόμα θέτει ο ιός? Δηλαδή πώς μας δυσκολεύει αυτό το πράγμα? Αν δεν είχαμε την μετάλλαξη ΔΕΛΤΑ τώρα και αν ακολουθείς μια ομαλή εξέλιξη ως την πανδημία, τώρα θα τα πάντα εξαιρετικά καλά. Αυτό δυστυχώς ήδη μας βάζει εμπόδια. Και μόνο την εκτισμό του Ηνωμένου Βασίλειου και μόνο ότι συζητάει η Άγγελα Μέρκελ να κλείσει την αγορά της Ρωσίας ή να βάλει καραντίνα 14 ημερών στους Γερμανούς να πηγαίνουν στις χώρες, θα υπάρχουν Ρώσοι και Βρετανοί τουρίστες. Καταλαβαίνετε ότι αυτό και η κουβέντα μας λάπτει. Πόσο μάλλον η εφαρμογή μιας τέτοιας απόφασης. Η κουβέντα. Είναι λυπηρό. Δηλαδή μας βάζει πρόσθετες δυσκολίες το 2021 που δεν είχαμε υπολογίσει. Επηρεάζει μόνο το ζήτημα του τουρισμού ο ιός αναπτυξιακά ή είναι και άλλες? Ο ιός ως γεγονός έχει επηρεάσει την οικονομία σε όλες τις δυνατές διαστάσεις που μπορεί να φανταστεί κανείς. Mm-hmm.
Αρκεί να φανταστείτε ότι η αύξηση στα ναύλα αυτή τη στιγμή είναι τάξη 500-600% ως αποτέλεσμα των προηγούμενων καραντίνων και του ιού. Αύξηση στα ναύλα 500-600% σημαίνει για τα προϊόντα τα οποία καταναλώνουμε τεράστια αύξηση στον μεταφορικό κόστος. Άρα γενικευμένη αύξηση των τιμών. Το οποίο σημαίνει ότι μπορούμε το πράγμα αυτό να το αντιμετωπίζουμε εσαΐ ή τέλος πάντων επαόριστον μέσα από πολιτικές μέτρων στήριξης, επιδομάτων, δανείων. Επαόριστον μέτρα στήριξης δεν μπορούν να υπάρξουν. Αυτό θέλω να ρωτήσω. Μέχρι πότε είναι οι αντοχές μας? Υπήρχαν πράγματα και θα λειτουργούσαν αρνητικά γιατί θα δημιουργούσαν πληθωρισμό από μόνα τους. Mm-hmm. Άρα λοιπόν δεν είναι τόσο απλό. Είναι προφανές ότι το διάστημα της πανδημίας έχει κρατήσει πολύ περισσότερο από όσο αρχικά υπολογίζαμε και γι' αυτό έχουμε τεράστιο συμφέρον να τελειώνουμε με τον ιό όσο μπορούμε γρηγορότερα. Δηλαδή, αν επικρατούσε η λογική, σήμερα έπρεπε όσοι δεν έχουν εμβολιαστεί να έχουν κλείσει ήδη ραντεβού για να εμβολιαστούν. Είναι ο μόνος τρόπος, δεν υπάρχει κανένας άλλος τρόπος. Δεν υπάρχει άλλος τρόπος. Αυτός είναι ένας. Ή θα εμβολιαστούμε όλοι και θα χτίσουμε τείχος ανοσίας ή θα μπλέξουμε. Δεν υπάρχει άλλος τρόπος. Πηγαίνοντας λίγο στην πολιτική επικαιρότητα, κάτι ψήθυρα ακούστηκαν την τελευταία εβδομάδα, ένθεν κακήθεν, για ένα κλίμα εκλογών. Θεωρείτε ότι αυτό έχει κάποιο είδους έτσι? Είναι τόσο κουραστικό να το λέμε συνέχεια. Ναι, αλλά δεν είναι βουλευτής, το έτσι καταλαβαίνει, δεν χρειάζεται. Το καταλαβαίνω, κύριε Υπουργέ, αλλά την άλλη, ξέρεις, βλέπω τον έναν από εδώ, τον άλλον από εκεί. Την πρώτη μέρα που έρχεσαι στην πολιτική. Και κάθε μέρα το καταλαβαίνω ακόμα περισσότερο. Η χώρα παράγει περισσότερο παραπολιτική από όσο χρειάζεται. Δηλαδή, την μια εβδομάδα συζητάμε αν θα έχουμε ασυμματισμό, την άλλη εβδομάδα θα έχουμε εκλογές. Μετά ξανά ασυμματισμό, μετά ξανά εκλογές. Μα δεν θα βγάλουμε άκρη έτσι. Η χώρα έχει κυβέρνηση και έχει και πολλά προβλήματα. Δεν έχει χώρο για σορλόπ. Ποια είναι τα μεγαλύτερα προβλήματα αυτή τη στιγμή, και ας κλείσουμε με αυτό. Για να δούμε ποιες είναι οι μεγαλύτερες προτεραιότητες αυτή τη στιγμή της κυβέρνησης. Το νούμερο ένα πρόβλημα είναι η αντιμετώπιση της πανδημίας. Αν δεν λυθεί αυτό, όλα τα άλλα έπονται. Γι' αυτό επιμένουμε, γι' αυτό τα κίνητρα, γι' αυτό οι συσκέψεις, γι' αυτό οι ανακοινώσεις, γι' αυτό τα μέτρα, γι' αυτό όλα. Ξέρετε, το ότι χάνουμε τόσο χρόνο για να πείσουμε τους πολίτες να εμβολιαστούν είναι πλέον παράλογο. Δηλαδή, εγώ σας είπα 100 φορές, σέβομαι το φόβο, τον καταλαβαίνω, έχω την κατανόησή μου και εγώ φοβήθηκα. Δεν θέλουμε να είμαστε τυραννικοί, δεν θα βάλουμε σε κανέναν τίποτα. Όλα αυτά είμαι. Αλλά ρε παιδιά, δεν υπάρχει λύση, τι να κάνουμε. Μακάρι να μην έχει έρθει ποτέ αυτός ο ιός, μακάρι. Τι κάνουμε τώρα. Απ' την άλλη, δεν είστε υπέρ της υποχρεωτικότητας. Γενικά δεν μου αρέσει το κράτος να υποχρεώνει κανένα να κάνει τίποτα. Μα έχουμε λίγο φιλελεύθερο σε αυτά. Πιστεύω στην καλόπιση συνεννόηση. Τι να κάνουμε τώρα. Πρέπει να καταλάβουμε ότι δεν υπάρχει άλλη λύση. Και μία... δεν ξέρω το πιο απλά. Και μία τελευταία ερώτηση. Είναι η παράταση αυτή, τέλος πάντων, η οποία έχει δοθεί στην ψήφιση των μνημονίων των Πρεσπών από την Ελληνική Βουλή στη σωστή κατεύθυνση? Πιστεύετε ότι θα καταλάβουν δηλαδή ή της άλλης πλευράς ότι δεν μπορούν να κινούνται? Πιστεύω ότι κάτι έπρεπε να κάνουμε όπως να θέλουν, καταλάβουν. Όποτε θέλουν. Πιστεύω ότι κάτι έπρεπε να κάνουμε για να καταλάβουν. Το αν θα καταλάβουν δεν το ξέρω. Η διατήρηση του κ. Ζάεφ να ζητήσει αμέσως την Ομοσπονδία να αλλάξουν όνομα δείχνει ότι το μήνυμα το έχει λάβει. Είναι λυπηρό ότι χρειάζεται να γίνει όλο αυτό. Εγώ θέλω να είμαι ειλικρινής. Το μήνυμα στο Twitter του κ. Ζάεφ με ενόχλησε πάρα πολύ. Δηλαδή, ξέρετε τώρα, ο υπογράφων τη συμφωνία των Πρεσπών να την παραβιάσει το εξόδελμα και εμείς να πρέπει να την τηρούμε, ας πούμε, είναι λίγο, ξέρετε, που μας αγκαλιάζει την αρχή, είναι πάρα πολύ. Και ο Πρωθυπουργός αντέδρασε, όπως είδατε, άμεσα. Για τα ελληνοτουρκικά ανησυχείτε? Ανησυχώ. Πιστεύω ότι η Ελλάδα αυτή τη στιγμή έχει παίξει πολύ καλά τα χαρτιά στην εξωτερική μας πολιτική και η Τουρκία είναι πολύ θυμωμένη. Και τελευταία ερώτηση, με τις φρεγάτες τι γίνεται? Ξέρω είναι ότι δεν είστε ο καθήλυνα. Ξέρω ότι είναι η πέμπτη. Ξέρω ότι. Άμα είναι να βάλει κάλε μέλε τελευταία, γιατί δεν γίνεται? Ναι, είναι αυτό που λέει. Many endings. Λοιπόν, και μία τελευταία ερώτηση. Λοιπόν, αυτό. Με τις φρεγάτες, παρά το γεγονός ότι δεν είναι στην δική σας αρμοδιότητα, έχετε μία αίσθηση τι γίνεται? Έχει πει ο κ. Υπουργός Άμυνας, μέχρι τέλος Αυγούστου θα έχει αποφασίσει. Να. Λοιπόν. Είναι θέμα υπουργείου αμήνης. Καμία τελευταία άλλη ερώτηση. Και σας ευχαριστώ πάρα πολύ.